Σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της πόλης, ακόμα μια φορά, βρίσκονται έξω από την Βρετανία, βρίσκονται μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καταγγέλουμε με τον πιο εκοφαντικό τρόπο τα τελευταία γεγονότα, τη χθεσινή προσπάθεια επέμβασης ακόμα μια φορά των αστυνομικών δυνάμεων μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τους ξεκαθαρίζουμε, όπως το κάναμε από την πρώτη στιγμή, ότι η καταστολή που στόχο έχει να σπείρει την υποταγή σε μια πολιτική που μας στέλνει με τσακισμένα δικαιώματα και τσακισμένα κεφάλια, όταν αυτά σηκώνονται, όταν αυτά βρίσκουν τη φωνή τους και αγωνίζονται, δεν θα περάσει. Ο αυταρχισμός, που είναι βασικό συστατικό της πολιτικής τους, θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα υλοποιηθεί. Οι φοιτητικοί σύλλογοι συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα τους, παλεύουν για μόρφωση υγεία, να ανοίξουν οι σχολές μας με όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας. Παλεύουμε αυτό το έκτρωμα που η κυβέρνηση παρουσιάζει νόμο, του οποίου τα εγγένεια βλέπουμε συνεχώς στο ίδρυμά μας, να μείνει στα χαρτιά, γιατί δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, δεν χωράει τα όνειρά μας. Το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα είναι ότι θέλουμε καθηγητές, θέλουμε χρήματα, θέλουμε υποδομές. Δεν θέλουμε αστυνομία, δεν θέλουμε ένταση της καταστολής μέσα στα πανεπιστήμια μας. Η απάντησή μας δίνεται στο δρόμο, η μαζικοποίηση και η δυναμική των αγώνων μας απαντούν με τον καλύτερο τρόπο στα σχέδια της κυβέρνησης, τα οποία από την πρώτη στιγμή οι φοιτητές έχουν ακυρώσει.